επιτέθηκαν στις διαταγές του αφέντη. Και αυτή τη στιγμή δόθηκε η εκκίνηση της 8ης υποδρομίας. Είναι πολύ για την πρωτοπορία. Από την εσωτερική Νικηφόρος απ' έξω έρχεται ο Θεόκριτος. Θέλει να οδηγήσει αυτό στην υποδρομή. Αφήνει στην δεύτερη θέση τον Γουστάβο. Θεόκριτος τίθεται επικεφαλής. Ο Γουστάβος είναι στην δεύτερη θέση. Πιο πίσω είναι η Σίνη. Ο Αρπαλός τρέχει ανοιχτά. Ινδίκος ωκεανός. Νικηφόρος η Λύκη. Λάτινάιτ στην τελευταία θέση ο Μασάλα. Στην πρωτοπορία είναι ο Θεόκριτος, στην δεύτερη θέση είναι ο Γουστάβος. Από την εξωτερική θέλει να προωθηθεί ο Νικηφόρος και να ακολουθήσει τον πρωτοπόρο λίγα μέτρα πριν από το ύψος των 1100. Ο Θεόκριτος είναι στην πρωτοπορία, ο Νικηφόρος καλπάζει από την εξωτερική και πιέζει ακόμη και τον πρωτοπόρο Θεόκριτο, που βέβαια δεν αφήνει την πρωτοπορία, με αποτέλεσμα ο Νικηφόρος να μείνει στην δεύτερη θέση και στη συνέχεια είναι ο Γουστάβος. Είναι Άρπαλος, Ινδικός ωκεανός, η Λύκη. Latinite και Μασάλα συμπληρώνουν την διάταξη των αλόγων ακριβώς στο ύψος των 800. Θεόκριτος και Νικηφόρος, τα δύο πρώτα άλογα στο ύψος των 800, στην συνέχεια βρίσκεται ο Γουστάβος. Θεόκριτος οδηγεί πάντα την υποδρομή, ο Νικηφόρος είναι στην δεύτερη θέση, στην συνέχεια βρίσκεται ο Γουστάβος. Όλα αυτά συμβαίνουν ακριβώς και λίγο πριν από το παράθυρο. Η Latinite είναι αυτή τώρα που έχει καλύψει πολύ έδαφος έναντι των πρωτοπόρων και επιτίθεται με πολλές δυνάμεις. Ακριβώς το παράθυρο, η Latinite από την εξωτερική προσπερνά και τον Νικηφόρο και επιτίθεται με πολλές δυνάμεις στον πρωτοπόρο Θεόκριτο. Μάλιστα, στα μέσα της ευθείας προσπερνά τον Θεόκριτο και κατευθύνεται νικήτρια για το φίνις. Latinite και για την δεύτερη θέση τώρα, αφού η Latinite φαίνεται εύκολα ότι θα κερδίσει, είναι ο Μασάλα που έρχεται δυνατά στα τελευταία. Αφού λέει Latinite και Μασάλα.